Εδώ για να δούμε πώς οι φιλόδοξοι επιχειρηματίες μπορούν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρήσεις. Εδώ ο κύριος Αλέξανδρος Χαρλαμπίδης είναι ιδρυτής του Chrysalis Leap και ο κύριος Πάρης Θωμάς, συνιδρυτής. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Υπάρχει τρόπος όταν έχουμε μια ιδέα να την εφαρμόσουμε όπως πρέπει και να κερδίσουμε, κύριε Χαρλαμπίδη? Ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός του που δημιουργήθηκε ο Chrysalis Leap, ώστε να βοηθήσει άτομα τα οποία έχουν απλώς μία ιδέα ή ένα αρχικό πρωτότυπο στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και πράσινης ενέργειας, να τους παρέχουν όλα τα εφόδια, ώστε να μπορέσουν να έχουν πλέον ένα επιχειρησιακό σχέδιο, να το παρουσιάσουν σε κάποιους επενδυτές για να τους χρηματοδοτήσουν, για να κάνουν την ιδέα τους πράξη. Δηλαδή, ουσιαστικά φέρνω κοντά σας την ιδέα. Ναι. Μου και την επεξεργάζεστε μέσα από... Μέσω εργαστηρίων, ναι. Εξειδικευμένων εργαστηρίων σας βοηθούμε από πλευράς business, marketing, δικηγορικά, οικονομικά, τα πάντα. Πώς να μιλήσεις μπροστά από έναν επενδυτή μέσα σε μια περίοδο 3-4 μηνών, ούτως ώστε στο τέλος του προγράμματος για το 2013 του Chrysalis Leap να είστε έτοιμος, να μπορέσετε πλέον όχι απλώς έχω μια ιδέα που θα, αλλά έχω αυτή την ιδέα που... Ξεκάθαρα πράγματα να την παρουσιάσετε σε κάποιον επενδυτή. Να αρχίσει να υλοποιείται ουσιαστικά. Ακριβώς. Υπάρχουν νέες ιδέες, κύριε Θωμά? Δηλαδή, υπάρχει ο κόσμος που τολμά? Κοιτάξτε, ελπίζουμε και ήδη έχουμε εκπλαγεί ευχάριστα, διότι έχουμε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα. Ήδη έχουν έρθει μέσα αρκετές αιτήσεις για να λάβουν μέρος. Υπάρχει ταλέντο στην Κύπρο, σίγουρα. Υπάρχουν λεφτά στην Κύπρο. Απλά το τι λείπει μέχρι σήμερα είναι ένας διάλογος μεταξύ αυτών που έχουν τις ιδέες και αυτών που έχουν τα λεφτά να τους παρέχουν, ώστε να τα κάνουν, να τα μετατρέψουν σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Και είναι ακριβώς αυτό που προσφέρει το Chrysalis Leap, επειδή είναι ο πρώτος επιταχυντής ιδεών. Και τι σημαίνει επιταχυντής? Είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Δηλαδή, επιταχύνουμε την πορεία από το έχω μία ιδέα και υπάρχουν πάρα πολλοί με πολύ ωραίες ιδέες, στο μπορώ να μιλήσω με ένα επενδυτή και να κάνουμε μια αξιόλογη παρουσίαση, που είναι και εδώ που υστερούμε περισσότεροι, στο πώς να επικοινωνήσουμε σωστά μαζί με κάποιο επενδυτή, ο οποίος σε 5 λεπτά να αντιληφθεί ποια είναι η αξία στην ιδέα σου και αν ενδιαφέρεται όντως να επενδύσει σε σένα. Και πόσο χρόνο παίρνει αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 5 και 6 μηνών. Δηλαδή, έχουμε ήδη ξεκινήσει, δεχόμαστε τις αιτήσεις. Τελειώνει ολόκληρο το πρόγραμμα το Δεκέμβρη με το τελικό την ημερίδα, όπου θα έχουμε και επενδυτές να παρακολουθήσουν αυτές τις παρουσιάσεις από τις τελευταίες 5 ιδέες, από τις πρώτες 5 ιδέες που έχουν προκριθεί. Ποιες ιδέες έχουν πέρασει αυτή τη στιγμή, που επικεντρώνονται πού? Ναι, βασικά μέχρι τώρα είχαμε περίπου 10 αιτήσεις. Τις αιτήσεις μπορεί να σε υποβάλει οποιοδήποτε μέχρι 30 του Ιουλίου. Είναι πολύ απλή διαδικασία, 10 λεπτά μέσω του διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας μας www.chrysalisleap.com, όπου βάλει κάποια βασικά στοιχεία για την ιδέα του. Όλες οι ιδέες που εμπίπτουν στον τομέα της πράσινης ενέργειας θα παρακολουθήσουν κάποια εργαστήρια το Σεπτέμβρη και οι 5 καλύτερες θα περάσουν την τρίτη φάση, να το πούμε, του προγράμματος, όπου θα διαρκέσει Οκτώβρη μέχρι Δεκέμβρη, που θα έχουν τα εντατικά μαθήματα, εντατική βοήθεια, όχι μόνο από τα μέλη του Chrysalis Leap, αλλά και από συμβούλους και από το εξωτερικό και από την Κύπρο, άτομα ειδικά στον κάθε τομέα. Αξίζει να το τονίσω αυτό, ότι έχουμε ήδη αρκετούς μέντορες, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία. Και αυτά τα άτομα θα συνδεθούν με τις ομάδες, ούτως ώστε οι ομάδες που θα προχωρήσουν στο δεύτερο γύρο να βρέθονται μαζί με άτομα που έχουν ήδη την εμπειρία, έχουν κάνει τα λάθη, ας το πούμε, και να μπορούν να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την ιδέα τους και να τους διαδικτυώσουν μέσα στο κύκλωμα των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να μάθουν από άτομα που έχουν ήδη αυτή την εμπειρία. Οι μέντορες αυτοί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σκαλί στη διαδικασία. Να βρούμε τις ιδέες και υπάρχουν τρόποι να τις κάνουμε επιχειρήσεις. Και με όλη αυτή την ανεργία που υπάρχει, φαντάζομαι το κάθε τι καινούριο μπορεί να δώσει ευκαιρίες σε πολλούς. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η ανεργία, είναι ότι το ΑΕΠ της Κύπρου αυτή τη στιγμή βασίζεται πάνω σε ένα μεγάλο βαθμό σε ξένες υπηρεσίες. Σε υπηρεσίες που προσφέρουμε σε ξένες εταιρείες. Θέλουμε να είναι, για να είναι βιώσιμη η Κύπρος, πρέπει το ΑΕΠ μας να βασίζεται πάνω σε επιχειρήσεις που προέρχονται από την Κύπρο, είναι βασισμένες στην Κύπρο, με από Κύπριους επιχειρηματίες. Αυτό είναι ένας κύριος λόγος γιατί εμείς ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα επιχειρηματιών στην Κύπρο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και απλώς να τονίσουμε επίσης ότι είναι δωρεάν για τα άτομα να υποβάλλουν την ιδέα τους και να τους παρέχουμε αυτά τα μαθήματα. Δεν χρεώνουμε κάτι. Σημαντικό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστώ.